Θα δώσω λόγο, το λόγο τώρα στον συνάδελφο τον Γιάννη, τον Μητσομίτη από την εφημερίδα του Ελευθέρου, ο οποίος, όποιος τον παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια, ασχολείται δυναμικά με τις σχέσεις του έξω κόσμου με την Ελλάδα και τις σχέσεις της Ελλάδας με τον έξω κόσμο. Παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και τις διάφορες γεωπολιτικές δυναμικές που αναπτύσσονται γύρω από την Ευρώπη, είτε με τους παραδοσιακούς της συμμάχους, είτε με τους άσπαγους φίλους της. Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή να παραβρίσκομαι. Αλλά έτσι για να το έτσι να κάνω και λίγο χιούμορ, εμείς εδώ όλοι είμαστε του συστήματος, Δημήτρη. Είμαστε μνημονιακοί, γερμανοτσολιάδες, τσιράκια του Δουλουτού, υπάλληλοι της CIA. Θα ήταν ενδιαφέρον εδώ να έχεις καλέσει και κάποιον από το Λιβύα, από το Tribune, από τέτοια μέσα, για να έχει και λίγο έτσι ενδιαφέρον, να δούμε πώς βλέπει και άλλη πλευρά τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να το σοβαρέψουμε λίγο. Παλιότερα λέγαμε ότι η έννοια, η περίφημη θεωρία του πετάγματος της πεταλούδας, ότι αν πετάξει μια πεταλούδα στην άλλη μεριά του κόσμου μπορεί να επηρεάσει κάποια στιγμή ή κάποια γεγονότα ακόμα και στη δική μας τη μεριά, φαινόταν τρελό. Μετά τα γεγονότα όμως τελευταίας δεκαετίας, από την παγκόσμια οικονομική κρίση, όλοι μπορούν να φανταστούν ότι ακόμα και ένα γεγονός στην Άπο Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τα ελληνικά πράγματα. Θυμάστε όλοι, φαντάζομαι, εκείνες τις δραματικές νύχτες στην Ελληνική Βουλή, όπου έπρεπε να υπάρξει μια απόφαση πριν από τις 2 τα ξημερώματα που άνοιγε το χρηματιστήριο του Τόκιο, γιατί μπορούσε να προκληθεί παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Έτσι λίγο στουκασίδι το κεφάλι ουσιαστικά, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μια άλλη εξάρτηση παγκόσμια, με αφορμή κυρίως την οικονομική κρίση, αλλά τελικά και σε πολιτικό, στρατιωτικό και γενικότερα πολιτικό επίπεδο, δεν ζούμε εν κενό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κέρδος, έστω και αν έγινε με μεγάλο πόνο και μεγάλη καταστροφή για μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, είναι ένα κέρδος ότι συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μια παγκοσμιοποιημένη ευθύνη να είμαστε πιο κοντά στις εξελίξεις και όσο πιο μπορούμε μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Είμαστε αντικειμενικοί. Θα έλεγα εγώ με τον εαυτό μου, θα πω ότι δεν θεωρώ ότι είμαι απόλυτα αθώος. Πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να παθιάζεται με αυτά που πιστεύω, αλλά προσπαθώ πάντα να κρατάω μια ισορροπία, διότι θεωρώ ότι αυτός που βρίσκεται απέναντι και προσλαμβάνει την πληροφορία πρέπει να έχει και αυτός τη δυνατότητα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Έτσι, θα διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπε η κυρία Χούχλη προηγουμένως. Προσπαθούμε, νομίζω θα είναι θετικό να υπάρχει και ένα σχόλιο, αλλά να μην είναι μέσα στην πληροφορία. Δηλαδή το θετικό και το σωστό για μένα είναι η μετάδοση της πληροφορίας όσο πιο αντικειμενικά γίνεται και ένα σχόλιο το οποίο δεν θα είναι όμως αυτό που λέμε bias, δεν θα είναι υπό τον παραμορφωτικό φακό των κοσμοαντιλήψεων που εμείς έχουμε. Αυτό βέβαια υπάρχει, το παρατηρώ σε όλα τα κράτη του κόσμου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως είναι χώρες όπως είναι η Σκανδιναβία, η Ολλανδία ή άλλες χώρες που τα βλέπουν λίγο πιο αποστασιοποιημένα. Σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει αυτός ο παραμορφωτικός φακός των αντιλήψεων, το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Εδώ όμως τα τελευταία χρόνια, και εδώ είναι το επικίνδυνο για μένα, είμαστε θύματα, θα έλεγα, ως πολίτες, ενός οργανωμένου σχεδίου παραπληροφόρησης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης με πρόσχημα μια ιδεολογική ταυτότητα και μια απόφαση πολιτική και εκλογική της κοινωνίας, της πλειοψηφίας κοινωνίας. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έχει από πίσω είναι όλο αυτό είναι για μένα ένα οργανωμένο σχέδιο για την εγκαθίδρυση ενός συγκεκριμένου καθεστώτος. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή το κρατικό αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων έχει 3-4 κρατικές συνεργασίες με ξένα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μόλις πρόσφατα έκανε μια συνεργασία με το
θα το λέγαμε δημόσιο δίκτυο ενημέρωσης της Αμερικής, που είναι, έχει να κάνει και με το Κογκρέσο. Όλες οι άλλες συνεργασίες του είναι με ανελεύθερα ή εχθρικά προς την Ελλάδα κράτη. Αν είναι δυνατόν το Αθηναϊκό Πρακτορείο να έχει επίσημη συνεργασία με το Ανατολού, με το πρακτορείο το οποίο είναι η βασική πηγή προπαγάνδας του Ρετσέπ Ταγί Ερντογάν αυτή τη στιγμή και δεν έχει καταγγελθεί η σύμβαση. Είδαμε όμως τα δύο, το χαρακτηριστικό παράδειγμα όλες αυτές τις, ας πούμε, του πρίσματος ήταν η κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία. Πραγματικά εκεί ήταν να βγει κανείς από τα ρούχα του με το πώς οι Ουκρανοί ήταν Ναζί και οι εξεγερμένοι, οι πολύ ωραίοι αντάρτες της Ανατολικής Ουκρανίας ήταν οι καταπληκτικοί μαχητές υπέρ των ιδανικών της ελευθερίας. Εκεί έγινε η μεγαλύτερη πίεση εγκεφάλου του ελληνικού κοινού που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ή ας το πούμε από την εποχή της Βοσνίας και του Κωσόβου. Εκεί πέρα πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει μια έρευνα σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια είδαμε ότι, σας πω ένα παράδειγμα, σε ένα από τα κανάλια που γινόταν αυτή η πληροφόρηση, ένας από τους βασικούς μετόχους ήταν βασικός συνεταίρος της Gazprom. Θα μου πείτε, επηρεάζει αυτό? Θα σας πω, επηρεάζει. Για να μην λέμε τώρα μεταξύ μας, να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει σαφέστατος επηρεασμός της γραμμής ενός μέσου από την ιδιοκτησία. Θα μου πείτε τώρα, οι εργαζόμενοι, οι δημοσιογράφοι, τι θα κάνουν? Θα χάσουν τη δουλειά τους? Θα διακινδυνεύσουν την καριέρα τους? Δεν θα πω εγώ. Εγώ είχα την πολυτέλεια να γράφω κυρίως στα social media. Τώρα τελευταία ασχολούμαι με την εφημερίδα. Δεν ξέρω κι εγώ αν είχα τέτοια διλήμματα, τι θα έκανα. Αλλά είναι πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχω δει καμία παρέμβαση θεσμικών οργάνων, όπως είναι ας πούμε η ΣΥΕΑ, για αυτό το πράγμα. Ή να γίνει έστω και μια επιστημονική έρευνα. Πώς καλύφθηκε ο πόλεμος στη Συρία, τα ελληνικά μέσα. Σαφέστατα, η Ελλάδα έχει το Πατριαρχείο Αντιοχίας, υπάρχει ένας χριστιανικός πληθυσμός, θέλουμε να προστατευτεί. Οι τζιχαντιστές, οι οποίοι είναι μαζί με τους αντάρτες, de facto μαζί με τους αντάρτες, απήγαγαν και δύο Μητροπολίτες Ορθόδοξους και μάθουν να έχουν σκοτωθεί, δεν έχουν βρεθεί τι έχει γίνει. Είμαστε όμως μαζί με τον Άσαντ. Ό,τι κάνει ο Άσαντ είναι σωστό, ακόμα και να ρίχνει χημικά, επειδή προστατεύει την Ορθοδοξία. Μπορούμε να τα δούμε λίγο πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Και να πάω και από την άλλη μεριά. Πιθανόν σε μερικούς μήνες να κλείσει συμφωνία ο Τραμπ με τον Κιμ για τα πυρηνικά. Θα έχουμε το θάρρος να πούμε μπράβο στον Τραμπ εάν απαλλάξει την ανθρωπότητα από αυτό το κίνδυνο τη στιγμή που εγώ προσωπικά και άλλοι φαντάζομαι είμαστε εντελώς αντίθετοι με πάρα πολλές από τις πολιτικές τις οποίες έχει κάνει. Λοιπόν, θέτω κάποια ερωτήματα για να μην σας κουράσω. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Το κοινό θέλει μια εις βάθος πληροφόρηση, αλλά υπάρχει το πρόβλημα, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι ζούμε στη δικτατορία του headline, του τίτλου. Ελάχιστοι αναγνώστες διαβάζουν άρθρα πέρα από τον τίτλο. Εάν σας πω τα ποσοστά που έχουν γίνει μετρήσεις, είναι τραγικά. Και μάλιστα οι τίτλοι, αν κάποια στιγμή μιλήσετε με διευθυντές εφημερίδων ή μέσων, θα σας πούνε ότι πρέπει να είναι το πολύ 5 λέξεις, διότι ο κόσμος κουράζεται και πάει παρακάτω. Δεν μπορείς να βάλεις καν έναν τίτλο των 7 ή 8 λέξεων. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και έρχεται όλος αυτός ο χήμα πληροφόρηση που είναι μαζί τα βαφτίσια της Καρντάσιαν μαζί με τον βομβαρδισμό και τα χημικά και πλέον γίνεται ένας πολτός σε μια καθημερινότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει να ξυπνήσει 7 το πρωί, να ταΐσει τα παιδιά του, να πάει στη δουλειά του, να τσακωθεί με τους προϊσταμένους του, να ασχοληθεί, να έχει αγωνία, θα πληρώσει λογαριασμούς του, την εφορία του και να έχει παρόλα αυτά να έχει 5, 10, 20 λεπτά να διαβάσει τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά για αρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ. μια δευτερολογία, αν επιτρέπετε. Δεν θα σας κρατήσω πολύ. Απλά ήθελα να πω ότι να αλλάξω λίγο θέμα. Και θα έρθω σε αυτό που ανέφερε στην αρχή η κυρία Χούκλη. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα παιδείας.
Εγώ το συναντώ πάρα πολύ στο ζήτημα των ευρωπαϊκών θεμάτων. Υπάρχει, να μην πω τώρα παντελής, πολύ μεγάλη έλλειψη γνώσεων για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω μια κλασική, ας πούμε, φράση που ακούγεται συνέχεια. Είναι και τι κάνουν οι εταίροι για μας. Το ακούμε συνέχεια, τι κάνουν οι εταίροι. Δεν γνωρίζει ο Έλληνας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια ομοσπονδία όπου υπάρχει ένας κεντρικός οργανισμός και μαθαίνει ότι, ας πούμε, στον νομό δράμας υπάρχει έλλειψη, ας πούμε, πρώτης ύλης και πρέπει να λειτουργήσουμε. Υπάρχει η έννοια της αιρεσιμότητας, όπου πρέπει το κάθε κράτος να φροντίσει καταρχάς από μόνο του τις δικές του ανάγκες και τις δικές του υποχρεώσεις και μόνο αν φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να τακτοποιήσει το ίδιο τα του οίκου του, τότε να προστρέξει στους εταίρους και να λειτουργήσουν όλες οι άλλες διαδικασίες. Αυτό το ίδιο το βλέπουμε τώρα και στο Αιγαίο. Η πρώτη κουβέντα είναι και τι κάνουν οι εταίρια μας. Η Ελλάδα δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Άρα δεν δικαιολογείται κανείς άλλος να κάνει κάτι για μας αυτή τη στιγμή. Αν υποστούμε επίθεση, υπάρχει το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης που προβλέπει ότι ένα κράτος μπορεί να ζητήσει τη στρατιωτική βοήθεια των υπολείπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πρέπει να πάει αυτό να το ζητήσει. Δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που ξαφνικά έρχονται αεροπλάνα μαχητικά από μια άλλη, μια ευρωπαϊκή χώρα και βοηθάνε. Τώρα, επειδή στην προκήρυξη της εκδήλωσης είχε και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι σοβαρό, που είναι πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι την Ελλάδα και μέσα από τα ελληνικά μέσα. Και πολύ σύντομα θα σας πω. Γύρω μέσα στην κρίση υπήρχαν δύο τάσεις. Η μία τάση ήταν ότι οι καημένοι Έλληνες τι τραβάνε και υπήρχε μια συμπάθεια, μία θα έλεγα και πολλές φορές και αγάπη για όλο αυτό την κοινωνική πολύ δύσκολη κατάσταση που υπέστησαν τόσες εκατοντάδες και εκατομμύρια άνθρωποι. Και υπήρχε και η άλλη, στην αρχή ιδίως πολύ έντονη τάση, οι Έλληνες οι τεμπέληδες που δεν δουλεύουν, που θέλουν να μας φάνε τα λεφτά και να κάθονται. Φυσικά και οι δύο πλευρές αυτές είχαν τις υπερβολές τους. Και μιλώντας πολλές φορές, επειδή μιλάω με αρκετά ξένα δίκτυα, το να μπορέσεις να ξεφύγεις από αυτά τα στερεότυπα, τα οποία τα καλλιεργούν και οι ξένοι πολιτικοί, πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, είχα μια δημόσια αντιπαράθεση με τον τότε Υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας, τον Ρέσλερ, πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος ήθελε να βγάλει τη χώρα, την Ελλάδα, από το ευρώ. Και δεν με ενδιέφερε και ούτε η φιλογερμανική μου, ούτε η φιλοευρωπαϊκή μου στάση, και αντιπαρατέθηκα μαζί του πάρα πολύ έντονα και σε βαθμό πολύ άγριο δηλαδή. Υπάρχει αυτό το έντονο στοιχείο, έχει απαλυνθεί αυτή τη στιγμή. Είναι καλύτερες οι συνθήκες, βλέπουν πλέον την Ελλάδα λίγο περισσότερο αντικειμενικά. Υπήρχε βέβαια και αυτό το άρθρο της Frankfurter Allgemeine, το πρόσφατο, το οποίο σε πολλές πλευρές υπερτονίζει τα αρνητικά. Υπάρχουν και κάποια θετικά, αλλά πλέον δεν είναι αυτή η κατάσταση που ζήσαμε τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Άλλη θέλει να παρέμβει. Ναι. Χρειάζεται μικρόφωνο. Είναι απαραίτητο. Η μισογραφία είναι απαραίτητη. Όμως το μόνο είναι το.